Συναντήσω μια κυρία την οποία την γνώρισα προηγουμένως στο διάλειμμα και μου έκανε την καλύτερη να την εντυπώσω. Πραγματικά, την κυρία Χριστίνα Κωνσταντινίδου, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια του BCA College. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να φιλοξενούμε ανθρώπους σαν και εσάς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι φοιτητές οι οποίοι θα ήθελαν να σπουδάσουν σε ένα τομέα το σημερινό, να μπορέσουν να επανδρωθούν σε ένα επάγγελμα που να μπορούν να βρουν δουλειά, και νομίζω ότι η εμπειρία σας θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλου του BCA για την ευκαιρία που μας δίνετε. Αλίμονο. Όχι, ειλικρινά ευχαριστούμε. Το BCA φέτος κλείνει τα 50 χρόνια. Έτσι, οπότε το γιορτάζουμε. Είναι μισός αιώνας εμπειρίας. 50 χρόνια. Όσο και αυτό ανεπίστευτο. Είμαστε από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα. Και έχουμε 50 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση. Να δεν τα κάνουμε όλα. Μια και λέτε για την εμπειρία και την εξειδίκευση. Είχατε μέχρι τώρα μια συγκεκριμένη εμπειρία η οποία σας βοήθησε να κατακτήσετε και όλες αυτές τις επιτυχίες και να είστε ένας οργανισμός 50 ετών. Όμως το τελευταίο διάστημα συμβαίνουν και έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνθήκες που είναι διαφορετικές, έτσι, πρωτόγνωρες. Θέλω να μου πείτε ποιοι είναι, ας πούμε, οι μοντέρνοι τρόποι παρακολούθησης μετά την πανδημία. Πώς μπορούν οι άνθρωποι, τα παιδιά, να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους με αυτές τις συνθήκες? Υπάρχει μια πρόβλεψη από το BCA? Υπάρχει πρόβλεψη από το BCA και πριν την πανδημία. Γιατί εμείς είμαστε πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας. Γι' αυτό και έχουμε βραβευτεί, και για την online εκπαίδευσή μας και για τη βιωματική εκπαίδευσή μας. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι το blended learning. Είναι ένας συνδυασμός, ό,τι καλύτερο υπάρχει στη διαζώση, με τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά της online. Δηλαδή. Για εξηγήστε μου. Δηλαδή, έχουμε ακαδημαϊκούς με πολύ μεγάλη εμπειρία και ερευνητικό έργο και έχουμε και συνδασκαλία με ανθρώπους από την αγορά, την αγορά εργασίας. Οπότε γίνεται μια άμεση διασύνδεση της αγοράς εργασίας με τους φοιτητές μας. Αυτό γίνεται στα διαζώσεις. Στα διαζώσεις, λοιπόν, έχουμε εκπαιδευτικά, βιωματικά και διαδραστικά σεμινάρια, workshops. Τα παιδιά μαθαίνουν στην πράξη. Θα σας πω για το online. Βεβαίως, θα σας πω απλώς πώς το παντρεύουμε. Πολύ μεγάλη πώς προσοχή το παντρεύουμε. Και φαντάζομαι και όλοι, γιατί αφορά πάρα πολύ αυτό που βλέπετε. Έχουμε φτιάξει έναν ολόκληρο όροφο, ένα ξενοδοχείο, μια προσωμείωση ενός πεντάστρου ξενοδοχείου, που τα παιδιά κάνουν εκεί το βιωματικό τους και διαδραστικό μάθημα. Άρα υπάρχει μια έτσι πολύ ευχάριστη νότα όταν γίνεται η διδασκαλία. Παράλληλα όμως έχουμε και το online. Το online τι είναι? Ότι έχουμε 20 πλατφόρμες, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το μάθημα εξ αποστάσεως, αν κάτι συμβεί. Δεν είναι το προτινόμενο, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Ακριβώς. Οπότε, αν είναι μακριά, έχουν δυνατότητα να είναι σαν να είναι με στην τάξη. Να συμμετέχουν, να κάνουν τις ερωτήσεις τους, οτιδήποτε άλλο. Έχουν τις πλατφόρμες που κατεβάζουν όλο το υλικό τους. Έχουν access στη βιβλιοθήκη μας. Έχουν access στους εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, να βάλουν το βιογραφικό τους και αμέσως να βρουν την αγγελία που ταιριάζει για αυτούς. Άρα, έχουμε και διαδικτυακά και διαζώσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, σας βρήκε έτοιμος. Δηλαδή, πανέτοιμος. Θέλω να πω ότι δεν ζοριστήκατε στο πώς να βρείτε μια φόρμουλα. Καθόλου, πολύ σημαντικό. Καθόλου. Αυτό ίσως να είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα του BCA. Ποια άλλα πλεονεκτήματα υπάρχουν, τα οποία, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σας ξεχωρίζουν, και ποιο είναι το όραμα που έχετε για το μέλλον? Κοιτάξτε, εμάς οι βασικές μας αξίες είναι η ποιότητα. Ποιοτική εκπαίδευση και παράλληλα άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Δηλαδή, θέλουμε οι φοιτητές μας να έχουν άρτια και επίκαιρη γνώση. Το λέω το επίκαιρη γιατί υπάρχει ένα θέμα στην εκπαίδευση με το πόσο η γνώση είναι relevant, ας πούμε, με το αντικείμενο. Και αυτό που κάνουμε είναι, με βάση αυτές τις δύο αξίες, δηλαδή την ποιότητα και τη διασύνδεση, να έχουμε ένα όραμα να φτιάξουμε και να δημιουργούμε συνέχεια ένα δυναμικό, και έχουμε σε αυτά 50 χρόνια απίστευτους απόφοιτους, έτσι, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς. Βρίσκονται στις υψηλότερες διοικητικές θέσεις όλων των κλάδων, των συναφών με την εκπαίδευσή μας. Οπότε, ουσιαστικά, τα παιδιά είναι έτοιμα, αυτό μας ενδιαφέρει, να είναι έτοιμα να βγουν έξω και να είναι πραγματικά να κατακτήσουν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα και να πάνε την Ελλάδα ένα βήμα παραπέρα, να την κάνουν ανταγωνιστική. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τη χώρα μας ανταγωνιστική. Στο ένα λεπτό που μας έχει μείνει, λίγο να σας πω και κάτι άλλο. Χαίρομαι πολύ που είστε μια γυναίκα διευθύντρια. Ευχαριστώ πολύ. Ενός πολύ μεγάλου οργανισμού. Πιστεύετε ότι υπάρχει ισότητα, ισοτιμία ανάμεσα σε τέτοιου είδους θέσεις, ειδικά ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες? Πώς βλέπετε αυτό το ζήτημα? Κοιτάξτε,
σαν γυναίκες, έτσι, θεωρώ ότι είμαστε πολυεργαλεία. Δηλαδή, μεγαλώνουμε για να είμαστε έτσι, να έχουμε ιδιαίτερες δεξιότητες κτλ. Αλλά στον 21ο αιώνα, πια να μιλάμε για επαγγέλματα γυναικών και ανδρών, το θεωρώ ότι είναι αναχρονιστικό. Είμαστε ικανές και εμείς οι γυναίκες, όπως και οι άντρες, να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά. Και θα έλεγα ότι οι νέοι που βγαίνουν τώρα, εγώ τους βλέπω και είμαι πολύ πολύ ενθουσιασμένη, είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά μας και τους φοιτητές μας και αυτά που βλέπω, γιατί είναι παιδιά που είναι έτοιμα μετά από μια κρίση και μια πανδημία, δεν πρέπει να τους σταματά τίποτα. Ειλικρινά τίποτα. Έτσι. Είναι σημαντικό να το λέτε σε αυτό. Ναι, όχι. Γιατί βλέπουν και τα αγόρια αλλά και τα κορίτσια αυτή τη στιγμή μια γυναίκα διευθύντρια να τους λέει αυτά τα πράγματα. Εγώ το θεωρώ σημαντικό και πολύ. Αλήθεια και με το ύφος σας και με τον τρόπο σας και με το ήθος σας και με την ευγένειά σας πραγματικά μας έχετε ενθουσιάσει. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Να πω μονάχα κάτι που θα ενδιαφέρει τους τηλεθεατές είναι ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα προγράμματα και τις σπουδές και στα ελληνικά. Αυτό το λέω είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορούν να ζήσουν αυτό το όνειρο των βρετανικών και ευρωπαϊκών σπουδών όχι μακριά από το σπίτι τους, αλλά δίπλα στην πόρτα τους. Είμαστε Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205, δίπλα από το σταθμό Αμπελόκηπη. Άρα σπουδάζουν στην Ελλάδα, αλλά παίρνουν πτυχίο από ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Αγγλία. Και παράλληλα, οι φοιτητές του Hospitality έχουν δυνατότητα να κάνουν το τελευταίο έτος στη Λερός ή στην Λιόν, τα δύο καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, στο Hospitality. Νούμερο 2 και 3 στον κόσμο. Άρα νομίζω ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Είσαστε γλυκύτατοι. Πραγματικά και καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε επίσης εδώ, αλλά μετά το διαφημιστικό διάστημα. Τα λέμε σε λίγο.